65 ημέρες μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων δικαστών και εισαγγελέων, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις νέες μειώσεις στους μισθούς τους, ο Άριος Πάγος ζητεί με παραγγελία του την περικοπή των αποδοχών όσων δικαστικών λειτουργών συμμετέχουν στην αποχή, εκφράζοντας έτσι την έντονη δυσαρέσκειά του για την εικόνα που δίνει η δικαιοσύνη τους τελευταίους μήνες. Με δύο έγγραφα, ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου, Ιωάννης Τέντες, και ο προϊστάμενος της επιθεώρησης των δικαστηρίων, Γιώργος Χρυσικός, ζητούν από τους διευθύνοντες των εφετείων και των πρωτοδικείων της χώρας να περικόπτουν τους μισθούς εκείνων που με υπαιτιότητά τους δεν γίνονται δίκες ή δεν εκδίδονται αποφάσεις. Το πρωί, ο Υπουργός Δικαιοσύνης έκανε εμέσως έκκληση στους δικαστές να επιστρέψουν στις έδρες τους και να δείξουν εμπράκτος τη στήριξή τους στους δεσμούς. Συμμερίζομαι τα παράπονά σας, τα δίκαια. Ας αφήσουμε όμως για σήμερα να κατακάσει η πίκρα και να αναβεί μια αισιοδοξία. Ότι χάσαμε, μεν, αλλά δεν πρέπει να χαθούμε. Χάσαμε, αλλά δεν πρέπει να χαθούμε. Και για να μην χαθούμε, πρέπει όλοι να στηρίξουμε τους θεσμούς. Να αναδείξουμε την αξιοπιστία που αναμένουν οι πολίτες. Η εφαρμογή της παραγγελίας του Αριού Πάγου δεν μπορεί να είναι άμεση, αφού σύμφωνα με τον κανονισμό των δικαστηρίων, ο υπαίτιος για αναβολές δικών ή μη έκδοση αποφάσεων δικαστής θα καλείται από τον προϊστάμενό του για εξηγήσεις και σε περίπτωση που του επιβληθεί η ποινή της περικοπής, έχει δικαίωμα προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο και θα κρίνει τελικά εάν σωστά επιβλήθηκε η ποινή της περικοπής. Και ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας πάντως τάχθηκε ευθέως κατά των κινητοποιήσεων των συναδέλφων των δικαστικών λειτουργών, υποστηρίζοντας ότι δεν δικαιολογείται η παρέτησή τους από την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών. Το γεγονός ότι ο δικαστής αδικείται από την πολιτεία δεν τον νομιμοποιεί, νομίζω, να εγκαταλείψει την προστασία άλλων αδικούμενων πολιτών. Με βάση το σκεπτικό αυτό, εάν είναι σωστό, γεννάται προβληματισμός για την νομιμοποίηση της αποχής από το καθήκον απόδοσης δικαιοσύνης. Για αδιαλαξία και αρνητισμό της κυβέρνησης απέναντι στους δικαστές έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών. Οι αποδοχές των δικαστικών λειτουργών λαϊλατήθηκαν σε ποσοστό μέχρι και 30% πέραν των μειώσεων που είχαν υποστεί ως τώρα σε ποσοστό 38%.